Την ώρα που το καλοκαίρι βρίσκεται κυριολεκτικά πρώτων πυλών, οι Δήμοι τη Κρήτη που προσπαθούν να επανέλθουν στη νέα κανονικότητα εξακολουθούν να κινούνται στα τυφλά σε ό,τι αφορά στην παραχώρηση του Αγιαλού προ του οργανισμού τοπική αυτοδιοίκηση. Ακόμα και το ναυαγοσωστικό έργο που κάτω από άλλε συνθήκε επρόκειτο να ξεκινήσει την 1η Ιουνίου στι πολυσύχναστε παραλίε του νησιού, τώρα βρίσκεται κυριολεκτικά στον αέρα, καθώ ουδή γνωρίζει το τι μελγενέστε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, να ξέρετε ότι οι παραλίε δεν έχουν δοθεί στου Δήμου, είναι στον αέρα. Σε αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι πολυσύχναστε παραλίε όπω είχαν προσδιοριστεί προ-κορονοϊού δεν ισχύουν σήμερα. Ήδη ο Δήμο Πλατανιά έχει κάνει σχετικό έγγραφο προ το λιμεναρχείο. και του έχει ενημερώσει ότι αυτή δεν μπορούν οι περσινέ πολυσύνανε να θεωρούν φετινέ. Τρίτον, ο Ιούνιο, όπω ξέρετε, τα καταλήματα δεν έχουν πάρει α, άρση τη πράξη του ομοθετικού περιεχομένου για να έχουν σε λειτουργία τα εποχιακή εννοώ. Λειτουργία συνοδοχεί, άρα δεν μπορεί ο Ιούνιο καν να θεωρηθεί ω μήνα πολύσύχναστο. Στο Μητροπολιτικό Δήμο του Ρεθύμνου, για παράδειγμα, που κάθε χρόνο σηκώνει το βάρο του ναυαγοστοστικού έργου, το τοπίο παραμένει θολό. Με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Στέγιο Πανουδάκη, να τονίζει ότι ακόμα και σήμερα η αρμόδια επιτροπή που έχει συσταθεί δεν γνωρίζει ποιε παραλίε κατά μήκο του Δήμου θα χαρακτηριστούν τελικά ω πολύσύχναστε. Είναι γεγονό ότι φέτο κινούμαστε στα τυφλά. Τα πάντα θα εξαρτηθούν από το άνοιγμα των εποχιακών ξενοδοχείων. Εάν αυτό συμβεί έστω από την 1η Ιουλίου και έπειτα, τότε θα υπάρξουν ναυαγοσώστε και στι πολυσύχναστε παραλίες που βρίσκονται στο ανατολικό τμήμα του Δήμου μας. Σε διαφορετική περίπτωση, θα αναγκαστούμε να αλλάξουμε τα σχέδιά μας. Η αλλαγή σχεδίου σημαίνει με απλά λόγια ότι εκτό απροόπτου πύργοι και ναυαγοσώστε θα υπάρχουν μόνο στο παραλιακό μέτωπο τη πόλη, από το Δελφίνιο ω το Πέρλ και στην παραλία τη Επισκοπή. Εν τω μεταξύ, τη δική του πρόταση προ την κτηματική υπηρεσία σχετικά με το τέλο παραχώρηση παραλιών διατυπώνει μιλώντα στην κάμερα τη Κρήτη TV ο Δήμαρχο Πλατανιά Γιάννη Μαλανδράκη. Εμεί προτείνουμε φυσικά οι παραλίε φέτο, εφόσον έχει κτηματική υπηρεσία και δεν τι παραχωρεί στου Δήμου τουλάχιστον μέχρι τώρα, να μην καταβάλουν καθόλου τέλη οι επιχειρηματίε, καθότι το διάστημα κατά το οποίο θα υπάρχει η χρήση του, που δεν το γνωρίζουμε ούτε καν σήμερα, αντιλαμβάνεστε, δεν θα είναι ούτε το ίμιση τη περίοδου. Εάν λοιπόν λάβουμε και υπόψη ότι θα υπάρχει διασπορά, δηλαδή η κατάληψη του χώρου θα είναι ο μισό από τον παραχωρούμενο, άρα μιλάμε πλέον για το ένα ποσό τη τάξη του 1 τέταρτο. Άρα είναι λογικό ότι εφόσον η κλιματική δεν παραχωρήσει, θα πρέπει και να μην επιβάλλει, αρκεί να τηρούνται φυσικά, να μην επιβάλλει εννοώ τέλο παραχώρηση παραλία, αλλά αρκεί να στηρούνται ξαναλέω, φυσικά οι υγειονομικοί όροι όπω αυτοί υποδεικνύονται από του αρμόδιου φορεί. Θυμίζουμε ότι η διάρκεια του ναυαγοσωστικού έργου θα είναι κανονικά μέχρι και τι 30 Σεπτεμβρίου, ανεξάρτητα από το εάν θα ξεκινήσει την 1η Ιουνίου ή την 1η Ιουλίου αντίστοιχα.